πανηγύρια. Φέρτε πιάτα, φέρτε και ποτήρια. Μάγειρας τσελεμέντες θα γίνω, κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα κάνουμε μία καρμπονάρα. Έχω ακούσει πάρα πολλές θεωρίες, η original καρμπονάρα έτσι, όχι αυτό, όχι το άλλο. Λοιπόν, σήμερα θα σας κάνω την αυθεντική καρμπονάρα. Τη δικιά μου αυθεντική καρμπονάρα. Έχουμε βάλει να βράσουμε λίγο νερό σε ένα τηγάνι, όπου μέσα θα ρίξουμε 200 γραμμάρια κυβάκια κομμένο μπέικον για να ξεκαπνίσει. Τώρα που κοκλάζει το νερό, ρίχνουμε μέσα τα 200 γραμμάρια κυβάκια μπέικον. Έχουν περάσει 2-3 λεπτά και το μπέικον είναι έτοιμο ξεκαπνισμένο. Με την τρυπητή μας κουτάλα το αφαιρούμε και το βάζουμε σε ένα τρυπητό για να βγάλει τα πολλά του υγρά. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπά μας υλικά. Θα χρειαστούμε 2 σκελίδες σκόρδο, ολόκληρες. Τις παίρνουμε, τις καθαρίζουμε. Τις 2 σκελίδες σκόρδο, επειδή είναι αρκετά χοντρές, τις κόβουμε στη μέση. Και τις ακουμπάμε στην άκρη. Εγώ αρέσουν τα πικάντικα, βάζω πάντα και 2 καυτερές πιπεριές. Οι καλύτερες καυτερές πιπεριές είναι η πίλη-πίλη. Με μεγάλη προσοχή για να μην καείτε. 2. Έχουμε βάλει το τηγάνι να καίει στη φωτιά. Θα βάλουμε βούτυρο. Βούτυρο αγελάδας, περίπου 1 κουταλιά της σούπας. Όταν τσιτσιρίζει το βούτυρο, βάζουμε τις πιπεριές με τα σκόρδα. Μετά από πολύ λίγο χρόνο, μόλις αρχίσει και παίρνει μυρωδιά, ρίχνουμε τους κύβους του μπέικον. Και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Το κρασί είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν θα πιούμε μόνο, θα βάλουμε και στο φαγητό. Θα χρειαστούμε ένα ποτηράκι άσπρο ξηρό κρασί. Αχ, δεν φταίγινο. Βλέπουμε το μείγμα του μπέικον με τις πιπεριές και το σκόρδο και έχει αρχίσει να αρπάζει. Είναι καλό αυτό. Δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά και ρίχνουμε το κρασί μας. Η μυρωδιά αυτή τη στιγμή σπάει μύθες. Μακάρι η κάμερα να έγραφε και μυρωδιά. Λοιπόν, τα μπέικον με το κρασί, με χαμηλή φωτιά πια, περιμένουμε να πιούνε το κρασί, να μείνουν χωρίς καθόλου ζουμί και να έχουν πάρει αρώματα, να έχουν δέσει και να είναι έτοιμα να τα προσθέσουμε στη μακαρονάδα μας. Τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε την κατσαρόλα με το νερό να βράζει. Γεμίζουμε την κατσαρόλα με μπόλικο νερό. Όταν βράζουμε μακαρόνια δεν κάνουμε οικονομία στο νερό. Στο νερό που θα βράσει προσθέτουμε και μισή χούφτα αλάτι. Χοντρό, θαλασσινό αλάτι. Σε μια μεγάλη γαβάθα που θα σερβίρουμε τη μακαρονάδα μας, θα σπάσουμε 3 αυγά και θα τα ανακατέψουμε. Στα αυγά βάζουμε μπόλικο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο πάντα για να έχει όλο του το άρωμα. Με τον αγωγδάρτη, αυτό το μαγικό εργαλείο, χτυπάμε ελαφρά τα αυγά με το πιπέρι. Τώρα θα προσθέσουμε τριμμένο τυρί. Εδώ εμείς τώρα θα χρησιμοποιήσουμε παρμεζάνο. Το τυρί το προτιμώ χοντροτριμμένο. Τις άκρες του τυριού τις ψιλοκόβουμε κομματάκια και αφού τις κόψουμε κομματάκια φωνάζουμε την πρίζα. Πρίζα, έλα, τι σου έχω, έλα, πρίζα, έλα. Έλα. Τις αρέσουν πάρα πολύ οι άκρες της παρμεζάνας. Κόβουμε την παρμεζάνα έτσι ώστε να μπορέσουμε να την περάσουμε από τον τρίφτη μας.
Ένας ωραίος ανοξείδωτος τρίφτης χυρός. Είναι ό,τι πρέπει και μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι λιγάκι πιο επίπονη εργασία, αλλά είναι πάντα πιο γλυκιά. Ανακατεύομαι να γίνει ένα μείγμα αρκετά πηχτό. Είναι έτοιμο το μείγμα για να δεχτεί τα μακαρόνια? Μπορεί. Υπάρχει πάντα η μεγάλη ερώτηση. Κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, αυτή η απορία που έχει δημιουργηθεί για την κρέμα γάλακτος θα τη λύσουμε διασυνοπτικής. Αυτή είναι, εγώ τη βάζω πάντοτε στα σκουπίδια. Ποτέ, μα ποτέ στην καρμπονάρα μου, αλλά και στην πραγματική ιταλική καρμπονάρα, δεν θα δείτε κρέμα γάλακτος. Ας το διάβασα. Έχει πιει πια όλο το κρασί του, έχει κρατήσει λίγο από το λίπος του μπέικον, τα σκόρδα και τα τσίλις. Είναι έτοιμο, σβήνουμε τη φωτιά και το κρατάμε πάνω στην εστία για να παραμείνει ζεστό. Η πάστα. Εγώ προτιμώ τα σπαγκέτι. Τα σπαγκέτι είναι πιο ωραία, δένουν με τη σάλτσα και γίνονται καταπληκτικά. Και βέβαια τα φρέσκα σπαγκέτι. Σιγά μην κάτσω να ανοίξω σπαγκέτι. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και από το ψυγείο πήρα τα πιο ωραία σπαγκέτι φρέσκα. Προσοχή όμως, με τα φρέσκα ζυμαρικά δεν θέλουν πολύ βράσιμο. Θα γίνουν πάρα πολύ λάσπη. Θέλουν πάρα πολύ λίγο. Τα συγκεκριμένα εδώ από ό,τι βλέπω λένε 5-6 λεπτά. Εγώ τα βάζω 4 γιατί θα ζεσταθούν μετά και με τη σάλτσα. Τρέχουν τα σάλια. Σε λίγο που θα έχουμε έτοιμη τη μακαρονάδα, θα τη σερβίρουμε, θα βάλουμε και άλλο φρέσκο τυράκι από πάνω και ένα πολύ βασικό συστατικό. Φρέσκος μαϊντανός ψιλοκομμένος. Το μαϊντανό το ψιλοκόβουμε. Ψιλοκόβω το μαϊντανό τώρα και κουράζουμε. Το νερό μας έβρασε. Ανοίγουμε την κατσαρόλα και θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, το οποίο οφείλω να σας πω είναι ευγενική χορηγία του Μπάντζ. Σε ευχαριστώ, Μπάντζ. Και βάζουμε τα μακαρόνια στο βραστό νερό και το χρονόμετρό μας στο χρόνο που έχουμε πει. Τα μακαρόνια όσο βράζουν καλό είναι να ανακατεύονται. Φρέσκια πάστα θέλει προσοχή. Είναι πολύ μικρό το σημείο από εκεί που είναι έτοιμο μέχρι να λασπώσει. Ωπς, έτοιμα! Τα στραγγίζουμε πάρα πολύ καλά. Τρέμω ολόκληρος που τα στραγγίζω. Όπως είναι ζεστά τα σπαγκέτι, πέφτουν κατευθείαν στο μείγμα με τα αυγά και την παρμεζάνα. Όπως είναι ζεστά τα μακαρόνια μέσα στα αυγά, γρήγορα και με ταχύς κινήσεις, τα ανακατεύομαι γιατί πρέπει τα αυγά να ψιλοψηθούν από τη ζέστη των μακαρονιών για να μην έχουμε την αίσθηση του ομού αυγού. Βλέπουμε ότι τα αυγά έχουν πάψει να είναι υγρά πια και σιγά σιγά έχουν αποκτήσει μια πηχτή υφή σάλτσας. Όταν είναι έτοιμο και έχει πήξει το αυγό με τα μακαρόνια τα ζεστά, φέρνουμε και ρίχνουμε από πάνω το μπέικον. Από το μπέικον έχουμε αφαιρέσει τις κελίδες του σκόρδου και τις πιπεριές για αποφυγή ατυχημάτων. Δεν θα είναι πολύ ευχάριστο εκεί που τρώει κάποιος μακαρονάδα του να καταπιεί μια ολόκληρη σκελίδα σκόρδου ή μια καυτερή πιπεριά τσίλι, πιστέψτε με. Ανακατεύουμε τώρα τα μακαρόνια με το μπέικον. Η μυρωδιά είναι καταπληκτική, η υφή είναι ακόμα καλύτερη και θα το φάμε. Τώρα πασπαλίζουμε και με το φρεσκοκομμένο μαϊντανό. Αυτή είναι η γνήσια καρμπονάρα του Φωκά, εμένα. Την απολαμβάνω εγώ, η γυναίκα μου και όλοι οι φίλοι μου. Καλή μας όρεξη!